Μπήκε Απρίλη. Να κάνουμε αιτήσει. Πάσχα μεθαύριο. Πότε θα κατηργήσουμε? Τα καλαμπόκια σε όλη την Ελλάδα σπέρνονται. Έχουν σπείρει δηλαδή. Εμεί πότε θα κατηργήσουμε? Γιατί ξέρω ότι υπόθηκε εσύ. Γιατί αν είχαμε πάει εχθέ επάνω, σήμερα θα είχαμε πρόβλημα σοβαρό. Θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα σήμερα. Αν δεν είμαστε εχθέ επάνω, με αυτά που είπαμε τον παρακαλώ του Υπουργείου, αυτά που μα είπαν για εσά επάνω. Δεν προκαλείτε τώρα, μην με προκαλείτε. Εσεί είστε νομικό και εμεί αγρότε και εγώ έχουμε και εμεί. Αφήστε τα κύριε Βασιλόπουλε. Το καθεστώς παραχώρησης γης στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας και η μεγάλη καθυστέρηση στην αποσαφήνιση της ισχύως των νόμων, κυρίως από πλευράς Υπουργείου, ήταν το θέμα για το οποίο φούντωσε για τα καλά η αντιπαράθεση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λίας Γιώργου Γεωργιόπουλου με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Θοδωρή Βασιλόπουλο και υποψήφιο με την παράταξη Φαρμάκη στις περιφερειακές εκλογές, ο οποίος κατηγορεί για σοβαρές ευθύνες στο θέμα της καθυστέρησης της διανομής γης στους αγρότες την Περιφερειακή Αρχή. Θυμηθήκατε τους αγρότες προεκλογικά. Ξαναλέω, δεν είναι κανείς προεκλογικά τους θυμηθήκατε. Εσείς προεκλογικά παίζετε. Σας παρακαλώ. Εμείς έχουμε δύο χρόνια τώρα για αυτό το σκοπό. Θέλω να ακούσω εδώ το νεαρό που είχαμε. Χτες το συνεδριακό του διοικητηρίου παρουσία του Απόστολου Κατσιφάρα και δεκάδων αγροτών, οι οποίοι παραμένουν μετέωροι, μη γνωρίζοντας πότε θα καλλιεργήσουν, ζήτημα επιβίωσης για εκατοντάδες οικογένειες, ζήτησαν εξηγήσεις από τους αρμόδιους σχετικά με την παράταση που έχει δοθεί στον ισχύοντα νόμο και τις ενέργειες της περιφέρειας. Εάν φέτος η βιομηχανική ντομάτα δεν σπαρθεί και δεν καλλιεργηθεί και δεν συγκομιστεί, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το εισόδημα. Το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, ήδη έχει υποστεί το αγροτικό εισόδημα μεγάλες μειώσεις, είτε μετά το βάθεμα της κρίσης, είτε μετά από τις τελευταίες πρόσφατες ζημίες οι οποίες υπέστη η αγροτική καλλιέργεια στην περιοχή. Στα προϊόντα δηλαδή τα οποία λαμβάνουν επιδότηση, εάν η πρώην λίμνη Αγουλίτσας δεν καλλιεργηθεί φέτος, θα υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα στην καταβολή των επιδοτήσεων. Εάν αυτό το εισόδημα, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο για την περιοχή, χαθεί ακόμα ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στην οικονομική ζωή του τόπου, θα είναι η απώλεια των επιδοτήσεων. Δεν χωράει άλλες απώλειες αυτός ο τόπος. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, καθώς σε άλλες αγροτικές περιοχές η σπορά έχει ξεκινήσει, όπως λένε. Εδώ, αρχές Απριλίου, και οι αγρότες ακόμα περιμένουν να ολοκληρωθεί το γραφειοκρατικό κομμάτι μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο, ώστε να πάρουν τις εκτάσεις που ο καθένας δικαιούται. Χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο και ζήτησαν άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των αιτήσεων, ώστε να μην χαθεί η χρονιά και μαζί και το εισόδημά τους. Ήδη εμείς, εγώ σαν εκπρόσωπος, έχω υπογράψει τις συμβάσεις με τα εργοστάσια κύκλους Unilever. Καλό από τους παραγωγούς οι οποίοι καλλιεργούν μέσα στις λίμνες. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα καλλιεργήσουν. Μέσα στις λίμνες καλλιεργείται ένα 35-40% της βιομηχανικής ντομάτας. Είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλές ποσότητες. Τα εργοστάσια ήδη αυτή τη στιγμή μου έχουν πει ότι αν μέχρι την Τρίτη δεν τους απαντήσω τι ντομάτα θα καλλιεργηθεί, θα ανακαλέσουμε τις συμβάσεις. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εάν η βιομηχανική ντομάτα φύγει από τον νομό Ηλίας. Λοιπόν, εμείς εκείνο που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να προσθέσουμε τις διαδικασίες για φέτος όσο το δυνατόν συντομότερα να μπουν οι παραγωγοί να καλλιεργήσουν, να συνεχίσει η αγροτική παραγωγή στον νομό Ηλίας. Όσο μπορείτε να τελειώνει ο χρόνος, να πει ο κόσμος να καλλιεργήσει. Εγώ σαν πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού επιταλείου, με τον κύριο Κόκαλη, πήγαμε πάνω για να ζητήσουμε την παράταση. Κουβεντιάσαμε, είπαμε κάποια θέματα ωραία συγκεκριμένα και όταν του δείσαμε την ανακοίνωση που έβγαλε η περιφέρεια, ο άνθρωπος φούντωσε, εξεπλάκη. Μου λέει αυτό εδώ είναι παράνομο. Θα πρέπει να ενημερώνεται. Τι είναι αυτό που λέει. Καλύτερα, και αμέσως. Και αμέσως. Ο υπουργός να ενημερώνεται την υπηρεσία του καλύτερα. Ήταν ανενημέρωτο. Ήταν ανενημέρωτο. Σας παρακαλώ. Ήταν ανενημέρωτο. Ναι, όπως το λέω. Και ο υπουργός είπε. Παρέα και με τον κύριο Μπαλαούρα που ήταν και τον κύριο Παξιβανάκη, πιέσανε και αυτοί να πάρει αναβολή και να πάμε χωρίς αιτήσεις. Χρειαζόταν ανοιχτές θύρες, Κροάτε, παιδιά. Ήταν ήδη δεδομένο αυτό. Το είχε ζητήσει η Ένωση Περιφερειών, το αντιλαμβάνεστε. Ναι, ο χρόνος όμως και. Ξέρατε, δεν ρωτήσατε. Έπρεπε να έρθει. Να βγάλει το αντικείμενό του.
Το λέω τόσο σκληρά για τον Υπουργό και δεν ενδιαφέρομαι να βάλει ο καθένα στο αντικείμενό του. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας αναφέρθηκε εκτενώς στις ενέργειες που έχουν γίνει από τον περασμένο Δεκέμβριο μετά την ξαφνική απόφαση, όπως είπε, του Αραχοβίτη να ενεργοποιήσει τον νόμο που αλλάζει το καθεστώς της παραχώρησης. Ωστόσο, ουδής προκάτοχός του είχε προχωρήσει στην εφαρμογή του και μην μπορώντας, όπως είπε ο κ. Γεωργιόπουλος, να επομιστεί το βάρος της ευθύνης, είπε πως δεν θα ισχύσει ακόμα και κάλεσε τις περιφέρειες να προχωρήσουν σε κατάτμιση των εκτάσεων. Το πρόβλημα περιεπλάκη, όταν και έθεσε τον νόμο ξαφνικά σε εφαρμογή και ταυτόχρονα βλέποντας ότι δεν μπορεί να επομιστεί το βάρος της ευθύνης σε μια εκλογική κιόλας χρονιά και να πάει σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, με ένα απλό έγγραφο έρχεται να πει ότι δεν θα ισχύσει ο νόμος, αλλά οι περιφέρειες μπορούν τα πάνω από 100 στρέμματα να τα κατατμήσουν, και ο όρος είναι νομικός, να προσέξετε αυτό που σας λέω. Σας μιλάω με 30 χρόνια εμπειρίας στη δικηγορία. Λοιπόν, και τεχνικός. Να κατατμήσουμε τα πάνω από 100 στρέμματα σε μικρότερα των 100, για να μην παίρνει την ευθύνη το Υπουργείο, αλλά τελικά να τον πάρει η περιφέρεια και να τα δώσει με τη διαδικασία των κριτηρίων. Κριτήρια τα οποία εμείς είχαμε ζητήσει να αλλάξουν προς όφελος των αγροτών, των κατεπάγγελμα αγροτών, των παρόκθιων αγροτών, των σε κοντινή απόσταση αγροτών και κλιμακωτά, για να αποκλείσουμε τους μακρινούς και τα φαινόμενα που ο νόμος εκείνος δεν είχε δει στην εφαρμογή του. Η δεδαλώδης αυτή διαδικασία με ασάφειες και παραλήψεις αλλά και προφορικές εντολές έχει φτάσει χωρίς αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα. Μάλιστα στην όλη διαδικασία επενεύει μετά από αίτημα του Απόστολου Κατσιφάρα και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ζητώντας από τον Υπουργό να δώσει παράταση και φέτος στον παλαιότερο νόμο, ώστε να προλάβουν να καλλιεργήσουν οι αγρότες. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Ποιος εγώ που ήμουν μπροστά, είπε ότι όλη η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Ευελπιστούμε. Όταν εμείς λέγαμε ότι μέχρι σε 2 μήνες θα έχουμε τελειώσει. Δηλαδή τώρα θα τελειώναμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Και λέμε, ωραία, θέλετε για την παράταση, στείλτε μας και ένα έγγραφο να μας πείτε, ρε παιδιά, να την κάνουμε και δεν είναι κατάτμιση, είναι κάτι άλλο κλπ. Και με ποιους όρους. Με ποιους όρους, με τους όρους του νέου νόμου ή με, με την πίστη του 95 του 75. Με ποιους όρους θα το κάνουμε. Άρα εγγράφος πρέπει να το κάνει. Παρά τα αυτά, επειδή προχωρούσε οι μέρες για την καλλιέργεια, είπαμε, αφού μας διαβεβαιώνουν ότι την άλλη εβδομάδα θα στείλουν την παράταση, βγάλαμε με δική μου ευθύνη και της κυρίας Καραπάνου, βγάλαμε μία πρόσκληση και λέγαμε έστω μέχρι τις 6 Απριλίου φέρτε μας αυτά, διότι το Υπουργείο, θέλω να σας πει κυρία Καραπάνου, πώς ακριβώς της είπε ότι θα εκδώσει την παράταση. Άρα μας δέσμευε ποιους θα καλέσουμε. Γιατί δεν καλέσαμε αυθαιρέτως. Ο νόμος είναι από το 12. Συνέβη κάτι καινούριο. Οι παρατάσεις ήταν που αλλάζανε. Κριτήρια είναι μια νέα πρόκληση. Άρα λοιπόν, πού δίνουμε τη μάχη να υπάρχει παράταση με χαρτί χρονιά καλλιεργητική. Το πρώτο. Τι πρωτοβουλίες έχουμε πάρει γι' αυτό εδώ ο ίδιος. Στην Ένωση Περιφερειών. Γιατί δεν είναι μόνο μία λίμνη στην Ελλάδα. Βγαίνει ένα θεσμικό πλαίσιο για όλα τα, για όλα, να το πούμε, τις αγροτικές, ναι, αγροτικές μισθώσεις σε δημόσιους χώρους. Ένας νόμος βγαίνει. Και η παράταση τα αφορά όλους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες από εμάς σε επίπεδο περιφέρειων τις έχουμε πάρει προπολού. Από τις 5 του μηνός που πήγανε στη σύσκεψη, γιατί έχουν προηγηθεί κάποια πράγματα, όπου μπήκαν όλα αυτά τα θέματα, δεν έμεινε τίποτα απ' έξω. Προσπαθούμε να είμαστε τόσο κοντά έτοιμοι, έτσι ώστε με την υπογραφή από πάνω να ανοίξει ο δρόμος να πάει να καλλιεργήσει. Άλλως δεν θα υπάρχει καλλιέργεια.